Ναι, θα θέλαμε να, να μοιραστείτε την ιστορία μαζί μας, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το πριν 3 χρόνια κάναμε ένα παιδάκι με τη γυναίκα μου, τον Άγγελο. Άγγελος Τηλιανός τον έχουμε ονομάσει. Στους 4 μήνες εγώ, επειδή ασχολούμαι με τη φωτογραφία και το... τον εφωτογράφητα τέλος πάντων στο πολυλόγο, σε κάποιες φωτογραφίες με φλάς, έβλεπα στο ματάκι του ένα... μια διχρονία τέλος πάντων. Μέσα στο πολυλόγο, αυτό το βλέπει και ο παιδίατρος, αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρω αν τι είναι. Και ήταν τελικά ένα σόκο στο μάτι. Μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνη στο μάτι. Αυτό δεν θα το στην Ελλάδα. Και με... και ξεκίνησε ένας γοροθάς να... με κάποια ταξίδια στην Ιταλία που μόνο εκεί ήθελα να πέβεται να καταφέρουμε και να κερδίσουμε το μάτι, να μην το χάσουμε το μάτι. Έχει και φυσικά τα χειρότερα. Και μέσα από το λόγο αυτή είναι μια διαδικασία που δεν είναι ένας όγκος ο οποίος αφαιρείται από ένα σημείο του σώματος. Οκ, κάνεις κάποιες χημειοθεραπείες και τελειώνεις εκεί. Είναι και πάρα πολύ κοστοβόρο και πάρα πολύ χρονοβόρο. Συνέχεια στο εξωτερικό, έρχεται χρήματα και 1000. Αυτό τι γίνεται τώρα. 1,5 χρόνο μετά από την... από τη μέρα που το βρήκαμε τέλος πάντων, 1,5 χρόνο μετά και από τα συνεχόμενα ταξίδια στην Ιταλία, κάθε 20 μέρες, αυτό να σας το πω την αλήθεια, κάθε 20 μέρες φεύγαμε στην Ιταλία, για 1,5 χρόνο. Όταν γίνεται κάποιες ειδικές χημειοθεραπείες που γίνονται εκεί, είναι ένας όγκος ο οποίος συνεχίζει, ας πούμε, να είναι ενεργός, πω έτσι. Ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά σας ακούω, ναι. Ωραία. Όταν μετά από ένα σημείο εξαντληθεί και οικονομικά, φυσικά, υπήρξε μία, περίπου στο εξάμηνο ήταν, μία παύση του όγκου, που πρόβλημα, και δεν ήταν όλα καλά, έπρεπε να ξαναστεί σε θεραπείες. Όταν έφυγε η γυναίκα μου, γιατί εγώ ταξίδευα και είχα πάει στα καράβια για να βγάλω και λεφτά και για να μπορέσω να επιστρέψω σε αυτό, όταν ήταν στην Ιταλία μου είπε ότι λίγο μυσταγωγές πρέπει να ξαναδούν κάποιες χημειοθεραπείες. Οι χημειοθεραπείες δεν είναι έτσι όπως όπως ακούγεται στην Ελλάδα, είναι μια πολύ ειδική μέθοδος που γίνεται εκεί. Και τέλος πάντων και μένει γύρω στο 1 μήνα το παιδί εκεί. Γι' αυτό. Εμείς στο απολόγο όλα γίνανε με κάποια σειρά πραγμάτων που όταν γύρισε η γυναίκα μου και ξεμπάρκαρα και εγώ από το καράβι που ήμουνα και βρεθήκαμε, εγώ τελείως τυχαία γνωρίζω ένα παιδί ο οποίος μου λέει, γιατί όταν ξεπερνάς πια όλες τις... έχεις, πώς να σου πω τώρα, τις ελπίδες τις ιατρικές, ας πούμε, μετά θα πάει... το μυαλό σου και πιο πιστεύεις σε άλλα πράγματα. Του ζητάς βοήθεια και από αλλού. Και έρχεσαι να βοηθήσει αυτό το κάτι που πιστεύεις εσύ μέσα σου, να σου βοηθήσεις αυτό τέλος πάντων. Και με στέλνει στον πατέρα Παρθένιο. Στον πατέρα Παρθένιο. Και πάω και τον βρίσκω τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφτασε στο... που ήταν στο Κερατσίνι, εκεί που ήταν ο πρώτος ναός, ήταν ο Πάτερ Παρθένιος. Ο Άγγελος, μπαίνοντας στην εκκλησία, πήγε κατευθείαν από μόνος του και έδωσε την εικόνα του Πάτερ Παρθένιου, του Άγιου Παρθένιου, του Άγιου Παρθένιου, τέλος πάντων. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση, σύν ότι ο Πάτερ ήταν ο πατέρας, μας αγκάλιασε σαν οικογένεια και ήταν δίπλα μου. Και μας έδωσε δύναμη κυρίως ψυχική, εννοείται. Μετά από όλο αυτό και τις συναντήσεις που κάναμε και όλες τις κουβέντες που είχαμε ανταλλάξει, ο Άγγελος από τότε δεν εξαναεμφάνισε κανένα πρόβλημα. Να το πω σύμπτωση με τις τελευταίες χημειοθεραπείες, να το πω ότι είναι άψογος, ότι οι γιατροί δεν το περιμένανε,
αλλά είναι νεκρό τελείως που υπάρχει μέσα. Και όλα είναι άψογα. Και κάθε φορά ένα βρακεράκι και πηγαίνω στο ίδιο παρθένιο και ένα βρακεράκι, γιατί το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή κάποια πράγματα θεωρώ, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο η αρνητική, είναι και αυτό που πιστεύεις μέσα σου. Η θετική σκέψη, η δύναμη που σου δίνει ένας άνθρωπος, ένας πατέρας και σου δίνει τη δύναμη να δεις κάποια πράγματα πιο θετικά. Ναι, είναι η εικόνα που την κοιτάς και το παιδί σου πάει και την αγκαλιάζει. Όλα αυτά, με καταλαβαίνεις, θέλω να πω, έτσι. Απόλυτα. Θα σας πω και κάτι μετά κι εγώ εκτός της συνέντευξης προσωπικά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα σας πω όμως τι γίνεται. Πάντα πίστευα και πάντα έχω. Πήγαινα στην εκκλησία και πάντα ένιωθα δυνατότερος όταν πήγαινα και ανάβα ένα κεράκι και από μόνο του τώρα, έτσι, όχι για το παιδί μου, γενικά μιλάω. Mm-hmm. Γίνεται. Όταν έγινε αυτό με το παιδί, πώς ξεκίνησε, θα σας πω. Αυτό τώρα είναι το. Εκεί είναι που την άκουσα εγώ και μετά την είδα διαφορετικά. Εγώ μένω στη Δάφνη. Νέα Σμύρνη, Δάφνη. Mm-hmm. Στους 4 μήνες που πήραμε το χαμπάρι αυτό και κινητοποιηθήκαμε τα πάντα για να φύγουμε στο εξωτερικό, υπήρχε ένα κενό στο θαλάσσιο που έπρεπε να ετοιμαστούν κάποια πράγματα. Φανταστείτε το παιδί, πήγαμε και το βαφτίσαμε την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη. Αφού μάθαμε τι γίνεται, για να μην φύγει αβάπτιστο, λοιπόν, ήταν Φεβρουάριος. Τον έχει ακούσει το κόλλο του Πλανά. Ναι. Λοιπόν, πότε γιορτάζει, πότε είναι η χάρη του, θυμάστε. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Δυστυχώς μου διαφεύγει, είναι τόσο πολύ. Δεν πειράζει, θα σου πω τι θέλω να πω. Θα σου πω. Κάνουμε τη βάφτιση Σάββατο του παιδιού. Στην εκκλησία εδώ, στη δάφτιση, στο λόφο πάνω που είναι. Κυριακή. Για τον πάω να το κοινωνήσουμε. Mm-hmm. Ξυπνάω το πρωί, 9 η ώρα. Συγγνώμη. Παιδιά, να σας πω ότι αφού έγινε αυτό και αφού το μαθαίνω για το παιδί και επειδή χάσαμε τη γη από τα πόδια μας, εκεί θα αναγκαλύψω, τα βράδια εγώ ξέρω ότι κοιμόμουν. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ έτσι. Βλέπα εφιάλτες. Δεν είχα ήσυχο ύπνο. Έχω ένα κολλητό φίλο που λέγεται Νίκος. Το βλέπω στο σπίτι μου, θα λέω ένα όνειρο τώρα, θα σας πω πως κολλάει. Τότε βλέπω ότι είμαστε πάνω στο στράτιο, εγώ είμαι ακροφοβικός και ψηφοφοβικός τέλος πάντων. Τον έβλεπα να μου χοροπηθεί το πεζούλι της ταράτσας και του έλεγα, σε παρακαλώ Νίκο, μην μου πειράς και γιατί φοβάμαι. Μην μου πειράς γιατί φοβάμαι, Και σε όνειρό μου αυτό, έτσι. Mm-hmm. Γυρνώντας με κοιτάει, μου χαμογελάει και φεύγει στο κενό. Εκείνη τη στιγμή που φεύγει στο κενό, εγώ δεν ξυπνάω. Ακούω στο μπαμ μέσα στον ύπνο μου, κοιτάω από τον μπαλκόνι, τον βλέπω κάτω και να χύνονται τα αίματα. Η μάνα μου είπε ότι τα αίματα σημαίνει ότι κάτι είναι γρήγορο που θα μάθεις. Κατεβαίνω κάτω τρέχοντας, θυμάμαι ότι έτρεχα τα σκαλιά πανικόβητος στο στον ύπνο μου να μπορώ να πέσω. Και βλέπω δύο γειτόνισσες απέναντι, δεν είχα δει μορφή, αλλά βλέπω δύο γειτόνισσες, οι οποίες εγώ φοβούμενος έλεγα ότι δεν φταίω εγώ, έφεσαι μόνος του. Πείτε μου τι ώρα είναι. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που δεν το λέω, το ξεχάσω ποτέ, μου λέει είναι 10:30. 10:30. Εκεί ξύπνησα. Δεν ήξερα τώρα τι να κάνω. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο του φίλου μου, να το ρωτήσω αν είναι καλά, γιατί τον είδα πολύ ζωντανά. Mm-hmm. Ήταν ο Νίκος ο φίλος μου, έτσι. Δεν σε το πω, λέω, δεν το είχα το πουθενά αυτό. Μετά από δύο μέρες παίρνω το τηλέφωνο του φίλου μου, του λέω είσαι καλά, ναι, μου λέει μια χαρά. Δεν αντέχω, το λέω. Το λέω, δεν θα το ξεχάσω, το λέω Παρασκευή. Σαββάτο, βαφτίζουμε το παιδί. Το Σαββάτο το βράδυ, το λέω και στη γυναίκα μου και στην πεθερά μου. Το όνειρο. Οκ, γιατί ήταν πολύ έντονο. Σας λέω, ήταν τρομακτικά έντονο το όνειρο. Κυριακή, σηκωνόμαστε το πρωί. Σαββάτο βράδυ, σας το λέω, το λέω στους ανθρώπους. Και Κυριακή σηκωνόμαστε 9 η ώρα, πάμε στην εκκλησία. Κοινωνάει το μωρό, γυρίζουμε στο σπίτι, Κυριακή, ξαπλώνω στο κρεβάτι κατά τις 10 η ώρα, 10:30 χτυπάει το κουδούνι. Και είναι η γειτόνισσα από κάτω σπίτι. Και έρχεται. Και
ήταν η γυναίκα μου και το παιδί. Και με φωνάζει πεθερά από κάτω και μου λέει: Νίκο, έλα κάτω να δει την κυρία Βασιλική, γιατί σου φέρε ένα σταυρό. Εμεί θα φεύγουμε τώρα για Ιταλία. Μετά από την άλλη εβδομάδα θα φεύγουμε για Ιταλία. Mm-hmm. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και μου φέρει ένα σταυρό που είχε από το αεροστόλμα, η κυρία, η γειτονισσά, κύριε Βασιλική, είναι μεγάλη 80 χρονών. Και μου φέρνει και μία εικόνα. Και μου λέει: Λοιπόν, σου φέρνω λέει αυτή την εικόνα και ο Άγιο Νικολάου του Πλανά, μου λέει. Είναι με χάρη του, ήταν Τετάρτη, δεν θυμάμαι, Τετάρτη μετά από 3-4 μέρες ήταν. Θα πας, μου λέει, στην εκκλησία, στη δάση που είναι πάνω στη Βουλιαγμένη που είναι. Και έχει ένα παρεκκλήσει και εκεί τον γιορτάζουμε. Θα πας, μου λέει, γιατί είναι θαυματουργός. Και θέλω να πας να προσκυνήσεις το παιδί. Ξέρετε, δεν πήγαινε το μυαλό μου, σας είπα το όνειρο. Τι, το όνειρο. Είδα τους πιο τελευταίους Αγίους, ο Αγίος Νικόλαος Πλανάς. Mm-hmm. Πάω στην εκκλησία, είχε το πανηγύρι, η αλήθεια είναι, και πάω με τη γυναίκα μου. Μπαίνουμε στη εκκλησία, είχε πάρα πολύ ουρά, είχε ουρά, είχε κόσμο και μου έκανε εντύπωση που είχε και νέα παιδιά. Κάθομαι στην ουρά, είχα μπροστά μου ένα παλικάρι νέο και αυτός ο άσπρος. Μου έκανε εντύπωση που είχαν τα λείψανά του, είχαν το κασελάκι και το κρανίο του μαζί με το... και το προσκυνάγανε. Πάω προσκυνάω κι εγώ, με πιάνει έτσι σειρά και αφού προσκυνάω και πάω γύρω γύρω και πάω να ανάψω το κεράκι, έχει παιδιά κυρία και μου λέει. Να ξέρεις ότι μου λέει αυτός ο Άγιος είναι θαυματουργός. Την ώρα που ανάψω το κεράκι έχει τη γυναίκα μου πει έγοντας και με πιάνει γελιά. Και μου λέει Νίκο άκου, το όνειρο που είδες ήταν ο Άγιος Νικόλας Ουλανάς. Και ήρθε και σε βρήκε. Με τη μορφή του φίλου μου του Νίκου, που λέει ο Νίκος, και ο Άγιος Νικόλαος του Πλανάς τι έκανε. Είναι γνωστός γιατί εωρείται και χοροπηδούσε. Χοροπηδούσε και εωρείτο εκείνη την εποχή τέλος πάντων που τον βλέπανε, γιατί τον έβγαλαν Άγιο, τέλος πάντων έτσι όπως τα λέγανε, γιατί χοροπηδούσε. Και ο φίλος μου Νικός χοροπηδούσε και πήδηξε από το κενό. Και ήταν απίστευτο, δηλαδή θέλω να πω ότι με σκυλώνησε αυτό. Κλαίγοντας η γυναίκα μου και μου διηγώντας της αυτό που της είχα πει και μιλώντας για τον Άγιο Νικόλαο του Πλανά που δεν τον ξέραμε ότι υπάρχει, έγινε αυτό. Μετά από όλα αυτά ξεκίνησε ο ρωτάς, 1,5 χρόνο μετά, και 1,5 χρόνο μετά έρχομαι σε επαφή με τον Άγιο τον Πάτερ Παρθένιο και πάω στον Άγιο Παρθένιο. Και μετά τον Άγιο Παρθένιο και πηγαίνοντας, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, σας λέω, μπήκε το παιδί στην εκκλησία και πήγε και πήγε σε αγκαλιά την εικόνα, κανονικά, όπως τα ακούτε. Mm-hmm. Μετά από έχω το βάθερο του Παρθένου, δεν έχω κουπά. Εν τω μεταξύ συγκεκριμένα χτυπάει δεύτερη γραμμή και είναι ο Πάτερας Παρθένιος τώρα. Μ' ακούτε. Τώρα που μιλάμε χτυπάει δεύτερη γραμμή και είναι ο Πάτερας Παρθένιος. Στο σταυρό που σας κάνω. Μ' ακούτε τώρα, λάκα μας κάνω. Τώρα που μιλάμε, με παίρνει πάντα ο Πάτερας τώρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, χτυπάει δεύτερη γραμμή και είναι ο Πάτερας. Θέλετε να κλείσουμε. Μ' ακούτε. Ναι, θέλετε να κλείσουμε. Όχι, τον παραγωγή λίγο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχω τάξει το... Επειδή περιμένω δεύτερο παιδάκι τώρα. Με το καλό. Τελειώσει Ιανουαρίου. Αυτές τις 25 το έχουμε γεννήσει. Κοριτσάκι. Τέλεια, με το καλό εύχομαι. Μόνο, που το είπαμε. Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε ότι τον Άγγελο, εγώ τον λέω Άγγελο γιατί είναι παππούς του Άγγελος και είναι Τηλιανός. Την ημέρα που έγινε είχαμε πάει στον Άγιο Τηλιανό και μπαίνοντας στην εκκλησία δεν ήξερα ότι είναι αποστάσεις των παιδιών. Η γυναίκα μου σκύβοντας να τον παρακαλέσει να μας δώσει δύναμη της έφυγε ο φακός και έπεσε πάνω στην εικόνα και λέει θα δώσει το όνομα να είναι το Άγιο Τηλιανού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι Άγγελος Τηλιανός πιτσικά ο γιος μου. Αυτό. Και αυτή η ιστορία. Και τώρα είναι μια χαρά. Ο μικρός είναι του πάνω. Είσαι Άγγελε, είναι και δυνατός ο Άγγελος. Ναι. Άγγελε, είσαι. Παρατώ. Είναι δυνατός. Δυνατό. Τι ομάδα είσαι Άγγελε. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός είσαι. Το παλέ και ακόμα. Ολυμπιακός. Είσαι στο σωστό δρόμο. Είσαι Ολυμπιακός. Εδώ. Ακούστε, άμα μπείτε στο... άμα πατήσετε στο Google mm-hmm. Άγγελος Πιτσικάλης
Να σας βγάλει τον Άγγελο, γιατί είχε κινητοποιηθεί γενικά η Ελλάδα για να μας βοηθήσει. Ωραία. Και εγώ είχα, ναι, δεν το είχα δείξει στις ειδήσεις, είχα πάει στην κορυφή του Ολύμπου. Γιατί τι γίνεται, όταν μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο πια και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά και βλέπεις και πράγματα χειρότερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο των παιδιών, γιατί λες τα παιδάκια, δεν φαίνεις σε τίποτα, αλλά έρχονται, για κάποιο λόγο έρχονται, σε κάνουν πιο δυνατό, βλέπεις τη ζωή με διαφορετικό μάτι, είναι ήρωες, είναι πιο δυνατά από σένα. Βέβαια και αυτά παίρνουν τα δύναμη από τους γονείς τους, αλλά είναι, μας παίρνουν χειρί, έτσι γίνεσαι πιο δυνατός. Μετά από όλο αυτόν τον αγώνα και που δίνουμε όλοι αυτοί, είναι γιατί είμαστε πάρα πολύ λίγοι οικογένειες με αυτό το πρόβλημα, στον κόσμο μιλάω, όχι για την Ελλάδα. Mm-hmm. Ανέβηκα στην κορυφή του Ολύμπου με την φωτογραφία του γιού μου, σε αφίσα, και για ένα παιδάκι με καρκίνο, για να δώσω γονείς που έχουν παιδάκια με τέτοια προβλήματα, που έχουμε ένα τεράστιο βουνό, αλλά όσο πολεμάς θα φτάσει στην κορυφή. Εγώ τώρα με πρόβλημα σε ψυχολογία πήγα και ανέβηκα στην κορυφή του Ολύμπου. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Το έχω κάνει και βίντεο. Δηλαδή, ένα έχετε Instagram και μπείτε, υπάρχει μέσα το βίντεο. Θα το δείτε όλα που το έχω φτιάξει και μόνος μου το βίντεο. Είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Είναι όντως πολύ ωραίο. Άμα με βρείτε δηλαδή στο Instagram, να σας βρω και εσάς. Θα... Δεν ξέρω αν έχετε Instagram. Το Εκκλησία Online, ναι. Πώς Εκκλησία Online έχει, τα social media έχει. Και στο Facebook. Υπάρχει και στο YouTube βέβαια, έτσι, υπάρχει και στο YouTube. Ναι, και στο YouTube βέβαια. Αυτό είναι όλο. Υπάρχει ακόμα ένας αγώνας. Υπάρχει συνεχόμενος αγώνας είναι και για τους γονείς σας, λέω, τα άλλα παιδάκια και για το δικό μας. Που πρέπει πάντα να υπάρχει μια προσοχή. Βέβαια. Αλλά, το λέω, όσο μιλάω εγώ του πατέρα Βαρτέλειο, είμαι μια χαρά. Ωραία, οπότε κλείνω τώρα τη συνέντευξη.